χρειάστηκε να περάσουν 16 ολόκληρα χρόνια για να δοθεί τελικά σήμερα στην κυκλοφορία η πολύπαθη γέφυρα του Χαμεζίου. Μάλιστα, στα εγγένεια παραβρέθηκε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πύρτζης, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ημέρα ως ιστορική. Χαρμόσυνη ημέρα, γιατί 16 χρόνια μετά την πρώτη δημοπράτηση της γέφυρας Χαμεζίου παραδίδεται στους πολίτες. Πιστεύω ότι είναι ένας πρότυπος τρόπος για να μην γίνονται τα δημόσια έργα, αυτά που έγιναν 16 χρόνια στο συγκεκριμένο έργο. Θέλω να πω ότι από το 2015 που είμαι στο Υπουργείο, τόσο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μανώλης Τραψανιώτης, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πίεση για να προχωρήσει το έργο και να δοθεί πρόσθετη χρηματοδότηση, όσο και ο Γιάννης Πλακιωτάκης. Εγώ πρώτα να κάνω μια δήλωση να πω ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κακότυχα έργα. Υπάρχουν έργα στα οποία όταν υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει αγάπη στον τόπο στον οποίο φτιάχνονται και σεβασμός στους πολίτες που τα χρησιμοποιούν, τα έργα κάποια στιγμή ολοκληρώνονται και ολοκληρώνονται με τον σωστό τρόπο. Υπήρχαν και τεχνικές δυσκολίες, ωστόσο έπεσε και στην περίοδο εκείνη όπου οι εργοληπτικές εταιρείες είχαν τεράστια οικονομικά προβλήματα, έτσι πάρα πολλοί εργολάβοι άλλαξαν και αντικαταστάθηκαν. Επόμενος σταθμός του Χρήστου Σπίρτζη, το Δημαρχείο Σιτίας, όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν την πόλη από την Δημοτική Αρχή, τους φορείς και βεβαίως τους βουλευτές. Ακολούθησε η επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Σπίρτζη στην Ιεράπετρα, όπου είχε επαφές με την Δημοτική Αρχή, φορείς της πόλης και βουλευτές και παράλληλα αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο του αγωγού του Μύρτου με σημείο αναφορά στο φράγμα των Μπραμιανών. Ότι προτεραιότητα για την Ιεράπετρα είναι ο αγωγός που τροφοδοτεί, αρδεύει τα θερμοκήπια της περιοχής, ο αγωγός του Μπραμιανιού. Επομένως, ενημέρωσε ότι στις 14 Μαΐου, που έχει οριστεί ειδικά σήμος για τις απολωτριώσεις, την άλλη μέρα θα είναι στον αέρα ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου. Στις προτεραιότητες του Υπουργείου, σύμφωνα με τον κύριο Σπίρτζη, είναι η δημιουργία υδατοδρόμιου στην Ιεράπετρα, αλλά και η χρηματοδότηση έτσι ώστε να καλυφθούν τα προβλήματα από την πρόσφατη θεομηνία που χτύπησε την περιοχή. Δεν έρχεται το υδατοδρόμιο της Ιεράπετρας στην επιφάνεια. Έχουμε προχωρήσει στρατηγικό σχεδιασμό για τα υδατοδρόμια της χώρας, σε όλη τη χώρα. Θα σταλεί στην τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να γίνει μια διαβούλευση σύντομη.